Καλησπέρα από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον παθολόγο λοιμοξιολόγο, διευθυντή του Υγειονομικού της Πολεμικής Αεροπορίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, υποπτέραρχο Δημήτρη Χατζηγεωργίου, ο οποίος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Μέχρι σήμερα το σύνολο των καταγεγραμμένων κρουσμάτων παγκόσμια ξεπέρασε τα 5.400.000 και οι θάνατοι επίσης ξεπέρασαν τις 340.000. Αυτοί που ανέρωσαν πλήρως πλησιάζουν τα 2.300.000. Οι χώρες με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπέρασαν το 1.660.000, Βραζιλία, 350.000 περίπου, Ρωσία, 344.000, Ισπανία, 282.000 και Ηνωμένο Βασίλειο, 257.000. Οι χώρες με τους περισσότερους θανάτους συνολικά μέχρι τώρα είναι ΗΠΑ, πάνω από 98.600. Ηνωμένο Βασίλειο, 36.600. Ιταλία, 32.700. Ισπανία, 28.600 και Γαλλία, 28.300. Οι χώρες με τους περισσότερους θανάτους ημερησίως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 1.000, Βραζιλία, 965, Μεξικό, 479, Ηνωμένο Βασίλειο 282 και Ινδία 142. Σήμερα ανακοινώνουμε 2 νέα κρούσματα του ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων είναι 2.878, εκ των οποίων το 55,2% αφορά άνδρες. 626 ή 21,8% από τα κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.635, δηλαδή 56,8%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 19 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. 6, δηλαδή το 31,6% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 84,2% είχε υποκείμενο νόσημα και είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 100 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, δεν έχουμε κανένα καταγεγραμμένο θάνατο, ενώ έχουμε 171 θανάτους συνολικά στη χώρα. 50, δηλαδή το 29,2% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 94,7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα 153.963 κλινικά δείγματα. Στην Ελλάδα επανερχόμαστε σιγά σιγά στη νέα κανονικότητα, αφού έρονται σταδιακά οι διάφορες απαγορεύσεις που είχαν επιβληθεί. Μία από τις αναμενόμενες είναι και το άνοιγμα των εστιατορίων. Μια μικροαπόλαυση, θα την έλεγα, που είναι συνυφασμένη με την κουλτούρα πολλών από τους συνανθρώπους μας. Θα πρέπει όμως αυτό να συμβεί με προσοχή και με λογική. Δεν θα σταματήσουμε να τονίζουμε στον κόσμο ότι η άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι ξαναγυρνάμε στις παλιές μας συνήθειες, αλλά συμμετέχουμε με σύνεση και υπευθυνότητα. Επιτρέπεται λοιπόν από αύριο να πάμε στο εστιατόριο ή την ταβέρνα, κατά προτίμηση όμως με την οικογένειά μας και όχι για να συναντηθούμε με μακρινούς γνωστούς ή ανθρώπους που δεν βλεπόμαστε και δεν είμαστε πια μαζί, μια και στο τραπέζι θα καθόμαστε σχετικά κοντά και χωρίς μάσκα. Έχουν τεθεί ικανά όρια στον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά τραπέζι, ώστε να είναι δυνατή η έξοδος μιας ολόκληρης οικογένειας και να μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Ας σκεφτούμε όμως ότι θα πρέπει να επιλέξουμε το πού θα πάμε για φαγητό. Επιλέγουμε με βάση την τήρηση των κανόνων απόστασης μεταξύ τραπεζιών, την τήρηση των οδηγιών από τους εργαζόμενους και την τήρηση επίσης των κανόνων υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους και τις τουαλέτες και αποφεύγουμε επίσης το συνωστισμό. Και βέβαια είναι αναγκαίο να συνηθίσουμε να τηρούμε και όλα τα υπόλοιπα μέτρα υγιεινής που έχουμε διδαχθεί, δηλαδή να πλένουμε τα χέρια με νερό και σαπούνι ή να εφαρμόζουμε την υγιεινή με αλκοολικό διάλειμμα πριν το φαγητό, να καλύπτουμε το βήχα ή το φτάρινγμα με το εσωτερικό του αγκώνα και να αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας, το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω την επέκταση των ενδείξεων και κριτηρίων για εργαστηριακό έλεγχο που συζητήσαμε πολύ διεξοδικά στην Επιτροπή των Επιστημών. Όπως ίσως γνωρίζετε ήδη, υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες εργαστηριακών δοκιμασιών, τεστ, που γίνονται σε σχέση με τον ιό που προκαλεί την νόσο COVID-19. Η μία κατηγορία αφορά τις μοριακές εξετάσεις ανίχνευσης του ίδιου του ιού, που πραγματοποιούνται
είτε για να γίνει διάγνωση της νόσου σε κάποιον ασθενή που παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα, είτε σε ασυμπτωματικά άτομα για το λόγο της έγκαιρης διάγνωσης, ώστε να προστατευτεί ένας κλειστός ή ευάλωτος πληθυσμός, παραδείγματος χάρη νοσοκομείο, γεροκομείο, στρατιωτική μονάδα κλπ., είτε στα πλαίσια ιχνηλάτησης. Η εξέταση αυτή είναι απόλυτα αξιόπιστη και ταυτόχρονα ακίνδυνη και ανώδυνη και πραγματοποιείται με τη λήψη δείγματος από το ρινοφάρυγγα χρησιμοποιώντας μια ειδική μπατονέτα. Η άλλη κατηγορία αφορά τις εξετάσεις αντισωμάτων και γίνεται με λήψη αίματος είτε από το δάχτυλο είτε από τη φλέβα με σύρυγγα. Αυτή η δεύτερη κατηγορία εξετάσεων απαιτεί ακόμα έλεγχο της αξιοπιστίας της, επειδή αν και κυκλοφορούν πολλά τέτοια τεστ στο εμπόριο, δεν έχουν ακόμα αποδείξει την ακρίβεια, τη συνέπεια και την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση σε συγκεκριμένους ασθενείς, αλλά μόνο στα πλαίσια αγροεπιδημιολογικής μελέτης σε έναν πληθυσμό. Τέτοιες μελέτες επιδημιολογίας έχουν αρχίσει και πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, όπως σας έχει μιλήσει και ο καθηγητής κ. Τσιόδρας, και αυτές έχουν σκοπό να αποδείξουν σε τι ποσοστό υπάρχει ανοσία στον πληθυσμό μιας περιοχής, σε έναν κλειστό πληθυσμό ή στη χώρα ολόκληρη, καθώς επίσης και πότε χρονικά εμφανίζεται η ανοσία και για πόσο διαρκεί. Να αναφέρουμε τώρα και μερικά ενδιαφέροντα θέματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το μηχανισμό δημιουργίας των βλαβών στον πνεύμονα, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται για ανακάλυψη φαρμάκων για θεραπεία της νόσου COVID-19. Οι περισσότεροι ασθενείς που καταλήγουν από το νέο κορονοϊό παρουσιάζουν ένα είδος πνευμονίας με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, που σημαίνει ότι οι κυψελίδες του πνεύμονα δεν μπορεί να λειτουργήσουν και να απορροφήσουν το οξυγόνο από τον αέρα της ατμόσφαιρας και να το αποδώσουν στο αίμα και τους ιστούς. Δημοσιεύτηκαν λοιπόν στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού New England Journal of Medicine τα αποτελέσματα μιας μελέτης, η οποία ήταν διεθνής και έγινε από επιστήμονες των Πανεπιστημίων Γερμανίας, Βελγίου, Ελβετίας και Αμερικής. Οι επιστήμονες προσπάθησαν να διαλευκάνουν τον μηχανισμό με τον οποίο ο ιός προσβάλλει το πνεύμονα μέσω της εξέτασης ιστολογικών παρασκευασμάτων από ασθενείς που κατέληξαν από την νόσο και διαπίστωσαν ότι οι βλάβες που παρατηρούνται είναι παρόμοιες με τις βλάβες άλλων ιογενών πνευμονιών, με τρεις όμως τουλάχιστον χαρακτηριστικές διαφορές. Η πρώτη αφορά την καταστροφή του ενδοθυλίου, δηλαδή η εσωτερική επικάλυψη των μικρών αγγείων. Η δεύτερη την παρουσία μικροθρομβώσεων μέσα στα αγγεία. Και η τρίτη η δημιουργία μιας μορφής νεοαγγείωσης, που σημαίνει την ανάπτυξη ενός δικτύου καινούριων αλλά ατελών αγγείων γύρω από την κυψελίδα. Στην ίδια μελέτη φάνηκε επίσης ο κεντρικός ρόλος των υποδοχείων της αγγειοτενσίνης ACE2 στην παθογένεια του συγκεκριμένου ιού σε σύγκριση με άλλους αναπνευστικούς ιούς. Σε μια άλλη μελέτη, πάλι από τη Γερμανία, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA, αναλύθηκαν μετά θάνατον τα ιστορικά ευρήματα των περιπτώσεων ασθενών που απεβίωσαν στη διάρκεια μιας λίμωξης από COVID-19. Τα αποτελέσματα ήταν ότι σε όλους σχεδόν τους ασθενείς υπήρχαν μικροσκοπικά ευρήματα στους πνεύμονες, παρόμοια με αυτά που έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με άλλους βέτα κορονοϊούς, όπως είναι αυτοί που προκαλούν το SARS και το MERS. Τα αποτελέσματα των νέων αυτών μελετών και ιδιαίτερα της πρώτης πιθανότητα θα συμβάλλουν σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ιού. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες στο να πετύχουμε την θεραπεία του ιού ήταν να χρησιμοποιούνται φάρμακα που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες ιατρικές καταστάσεις και έχουν πιθανώς δραστικότητα έναντι άλλων ιών ή και παρασίτων, ελπίζοντας ότι θα έχουν αποτέλεσμα και έναντι του νέου ιού. Η τακτική αυτή δεν έχει αποδώσει παρά φτωχά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Μια άλλη πιο ορθολογική προσέγγιση θεραπείας είναι να στοχεύσουμε σε κάποια από τις 25 ειδικές πρωτεΐνες του νέου ιού SARS-CoV-2 και αδρανοποιώντας αυτή την πρωτεΐνη να διακόψουμε τον κύκλο ζωής του ιού. Ήδη κάποια ερευνητικά εργαστήρια στον κόσμο ακολουθούν αυτό το δρόμο, ο οποίος όμως είναι πιο δύσκολος και χρονοβόρος. Ένας από τους τρόπους να ανακαλύψουμε φάρμακα που αδρανοποιούν τις πρωτεΐνες του ιού είναι να δοκιμάζονται μέσω πανίσχυρων υπολογιστών τρισδιάστατα μοντέλα πιθανών φαρμακευτικών μορίων, τα οποία συγγενεύουν στη δομή τους με τις πρωτεΐνες στόχος. Στη συνέχεια, ενώσεις που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγγένεια δοκιμάζονται στο κατά πόσο μπορούν να αναστείλουν τον πολλαπλασιασμό του ιού σε πειραματικά μοντέλα, δηλαδή σε κυταροκαλλιέργειες ή σε πειραματόζωα. Η ανακάλυψη φαρμάκων μέσω της μελέτης αλληλεπιδράσεων της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών δεν είναι κάτι καινούριο, αφού έχει χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του 90 για την έβρεση κάποιων φαρμάκων για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας που προκαλεί το AIDS. Οι σημερινοί υπολογιστές, όπως ο υπερυπολογιστής Summit,
στο Oak Ridge, στο National Laboratory, που είναι 1 εκατομμύριο φορές ισχυρότερος και ταχύτερος από τους υπολογιστές της εποχής εκείνης, μπορούν να κάνουν πολλές επεξεργασίες ταυτόχρονα, επιτρέποντας την παράλληλη εκτέλεση προσομοιώσεων μοριακής αλληλεπίδρασης πολλών αντιγράφων των μοριών στόχων, αφού στη φύση η τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών δεν είναι απόλυτα σταθερή. Ωστόσο, σε έναν υπερρεαλιστικό επιταχυνόμενο κόσμο της έρευνας για τον ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί την νόσο COVID, οι εξελίξεις γίνονται γρήγορα ξεπερασμένες. Λόγω συνεχών μεταλλάξεων σε συγκεκριμένα σημεία του γονιδιώματος, οι πρωτεΐνες των διαφόρων στελεχών του ιού παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία και οι διαδικασίες πρέπει να επαναλαμβάνονται πολλές φορές. Έτσι, πρόσφατα επιστρατεύτηκε η τεχνητή νοημοσύνη μέσω των υπερυπολογιστών ή με τη χρήση τεράστιων πόρων υπολογιστικού νέφους να βοηθήσει στην πρόβλεψη της αλληλεπίδρασης της κάθε υποψήφιας θεραπευτικής ουσίας με την πρωτεΐνη στόχο του ιού. Κανένα από αυτά τα σύγχρονα μέσα της φαρμακευτικής επιστήμης δεν εγγυάται την επιτυχία για την ανέβρεση ενός αποτελεσματικού φαρμάκου εντός ενός δεδομένου χρονικού πλαισίου 2, 3 ή 6 μηνών. Όμως θεωρούμε ότι ένας συνδυασμός ορθολογισμού, επιστημονικής γνώσης και εφευρετικότητας, μαζί με τα πιο ισχυρά διαθέσιμα εργαλεία και κυρίως με την συνεργασία επιστημόνων από διάφορα πεδία, θα μας δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζηγεωργίου. Το λόγο έχει ο κύριος Καρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την πολιτική προστασία. Και αυτή η φάση του ανοίγματος με τα μέχρι στιγμή στοιχεία εξελίσσεται ομαλά με τη συνεργασία πολιτείας αλλά και των ίδιων των πολιτών. Τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι καλά και οι συστάσεις, οι γενικές γραμμές τηρούνται. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Θα ζούμε με τον κορονοϊό για αρκετό καιρό, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο, και μέρα με τη μέρα προσαρμοζόμαστε στη νέα καθημερινότητά μας. Από αύριο Δευτέρα επιτρέπεται η μετακίνηση από και προς τα νησιά, ενώ ανοίγουν και οι χώροι εστίασης. Αύριο επίσης θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις κυβέρνησης για το αν θα ανοίξουν από την επόμενη Δευτέρα 1η Ιουνίου τα δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία και ευρυφωνηπιακοί σταθμοί. Όπως ήδη έχουμε πει, η εμπειρία από το άνοιγμα γυμνασίου και λυκείου ήταν θετική, ενώ αντίστοιχη είναι και η εμπειρία από άλλες χώρες. Για τα επιδημιολογικά δεδομένα έχει μιλήσει αναλυτικά τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Τσιόδρας και αποφάσεις, όπως σε κάθε βήμα, λαμβάνονται ύστερα από εξαντλητικές διαβουλεύσεις με τους ειδικούς και ανάλυση των πραγματικών δεδομένων. Επαναλειτουργούν από αύριο Δευτέρα οι ανοιχτές δομές πρόνοιας για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Δίνεται δηλαδή δυνατότητα από αύριο να επαναλειτουργήσουν τα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με αναπηρίες, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί για λόγους δημόσιας υγείας και περιορισμού της μετάδοσης του ιού σε ευπαθείς ομάδες. Με κύκλο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου, περιγράφονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των δομών αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των φιλοξενουμένων και του προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, οι προδιαγραφές που ορίζονται και οι οποίες συντάχθησαν κατόπιν σειράς συνεδριάσεων με την Ειδική Επιτροπή Λοιμοξιολόγων εστιάζουν σε θέματα που αφορούν στη συμμετοχή και μεταφορά ωφελούμενων, στην προσέλευση και οργάνωση των προγραμμάτων και στα μέτρα υγιεινής και προστασίας που θα πρέπει να τηρούνται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκύκλωση ορίζει μεταξύ άλλων την εκπεριτροπής προσέλευση των ωφελούμενων στις δομές, μείωση της διάρκειας του ημερήσιου ωραρίου και δημιουργία μικρότερων τμήματων, καθώς και τον περιορισμό των παρόντων ωφελουμένων στο 50% της δυναμικότητας των δομών, προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και να επιτευχθεί η εκπεριτροπής χρήση των χώρων. Σε σχετική εγκύκλιο αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος λειτουργίας των παραπάνω δομών, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των φιλοξενουμένων σε αυτές. Να θυμίσω επίσης μερικούς βασικούς κανόνες για την εστίαση που ανοίγει αύριο. Η αναλογία που ισχύει είναι ένας πελάτης ανά 2 τετραγωνικά συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας. Η συνολική ωφέλιμη επιτρεπόμενη επιφάνεια λειτουργίας προκύπτει από το άθροισμα του εμβαδού της υπαίθριας επιφάνειας και της εσωτερικής ημιπαίθριας επιφάνειας κύριος χώρου. Η δυνατότητα της χρήσης της εσωτερικής ημιπαίθριας επιφάνειας προκύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή πλευρές του χώρου με άνοιγμα σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο. Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων από 70 πόντους έως 1 μέτρο και 70 εκατοστά. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός καθήμενου σε τραπέζι είναι τα 6 άτομα, ενώ δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογενείας με ανήλικα τέκνα. Τέλος, υφίσταται ανάλογα με τη θέση εργασίας του προσωπικού υποχρέωση χρήσης μάσκας ή ασπίδας προσώπου.
Επιπλέον, τα μέτρα κατά της εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού για τους διαμένοντες στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης σε όλη την επικράτεια, καθώς και στις δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών στη Ριτσόνα, την Μαλακάσα και το Κουτσόχυρο Λάρισας, παρατάθηκαν μέχρι και τις 7 Ιουνίου. Όσον αφορά στα επιχειρησιακά ζητήματα, συνεχίζονται οι έλεγχοι των πτήσεων εξωτερικού. Τις τελευταίες τρεις ημέρες έφτασαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας 15 ακόμα πτήσεις, οι οποίες μετέφεραν περισσότερο από 1.310 άτομα. Όλα αυτά τα δείγματα που έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής ήταν αρνητικά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, αύριο ξεκινά το τέταρτο στάδιο άρσης των μέτρων. Και σε αυτό, όπως και σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν, η προσπάθεια είναι κοινή και η συνεργασία πολιτών και πολιτείας απολύτως απαραίτητη. Και στα επόμενα βήματα εμπλεκόμαστε όλοι. Γιατί όσο πιο πιστά τηρήσει ο καθένας από εμάς τους κανόνες υγιεινής, τόσο περισσότερο ενισχύουμε την ασπίδα προστασίας που έχουμε δημιουργήσει. Προχωράμε λοιπόν με προσοχή, ιδιαίτερα από αύριο, για να μείνουμε ασφαλείς, για να μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με την ίδια αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Λιφεροπούλου από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Υποπτέραρχε, ποια είναι η θέση της Επιστημονικής Επιτροπής για την επιστροφή των μικρών μαθητών στα Θρανία? Με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, θα μπορούσαν να ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία την 1η Ιουνίου, ημερομηνία στην οποία προσανατολίζεται η κυβέρνηση, και υπό ποιες προϋποθέσεις? Δεδομένου ότι εκφράζονται φόβοι και σειρά ενστάσεων από μερίδα της κοινωνίας, υπάρχουν λόγοι δημόσιας υγείας που να συνηγορούν υπέρ του Ιουνίου έναντι του Σεπτεμβρίου? Επίσης, σε περίπτωση θετικής εισήγησης για τα δημοτικά σχολεία, η Επιτροπή θα ανάψει ταυτόχρονα το πράσινο φως για τους παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, το θέμα των σχολείων έχει απασχολήσει και την Επιτροπή τη δική μας, αλλά έχει απασχολήσει και τις αντίστοιχες επιτροπές και τους ειδικούς σε όλο τον κόσμο. Όπως ήταν η απόφαση για να κλείσουν τα σχολεία, βασιζόταν σε κάποια, πώς να πω, ελάχιστα έτσι στέρεα και απόλυτα στοιχεία, αλλά παρόλα αυτά πάρθηκε αυτή η απόφαση, όχι από όλες τις χώρες, αλλά από τις περισσότερες χώρες, τουλάχιστον της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι υπήρξαν κάποιες χώρες οι οποίες δεν πήραν αυτή την απόφαση και τα διατήρησαν ανοιχτά τα σχολεία τους. Έτσι και τώρα για το άνοιγμα των σχολείων, αντίστοιχα τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας δεν είναι πάρα πολύ ισχυρά. Όμως υπάρχουν πολλά, έστω και έτσι ήπιας ισχύως, επιχειρήματα τα οποία μας λένε ότι πρέπει να ανοίξουμε. Ίσως προκαταλαμβάνω τώρα την απόφαση της Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει αυτή τη στιγμή. Εγώ έπρεπε να φύγω για να έρθω εδώ σήμερα. Συνεδριάζει αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα, για να καλύψει κάποιες λεπτομέρειες κατά κάποιο τρόπο. Αλλά οι περισσότεροι από τους συναδέλφους συνηγορούν ότι τα σχολεία αυτή τη στιγμή μπορούν να ανοίξουν και πρέπει να ανοίξουν. Το θέμα δεν είναι μόνο το επιδημιολογικό. Επιδημιολογικά είμαστε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια φάση όπου το ρόμι δεν, όπως το λέμε, είναι πολύ χαμηλό και δεν έχει επηρεαστεί καθόλου προς τα πάνω από τις υπόλοιπες, από τα υπόλοιπα ανοίγματα που έχουν γίνει και τις άρσεις των μέτρων. Επομένως, επιδημιολογικά είμαστε σε πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά, γνωρίζουμε ότι ο ιός θα είναι για πολύ καιρό μαζί μας και άρα ούτε και το Σεπτέμβριο ούτε και τον Οκτώβριο θα λέμε ότι είναι πλήρως ασφαλές και δεν θα υπάρχει καθόλου ιός ώστε να αφήσουμε τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τρία σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι τα παιδιά έχουν πολύ χαμηλή πιθανότητα να νοσήσουν. Διεθνώς έχει καταγραφεί ένα πολύ ελάχιστο συνολικός αριθμός παιδιών που έχουν νοσήσει. Δεύτερον, ότι οι επιπτώσεις της νόσου στα παιδιά είναι επίσης πάρα πολύ μικρές, της τάξης του 0,01% ας πούμε. Και τρίτον, ότι
δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως, αλλά φαίνεται ότι ο ρόλος των παιδιών στη μετάδοση του ιού είναι χαμηλός, είναι μικρός. Επομένως, λαμβάνοντας αυτά τα τρία πράγματα υπόψη, περισσότερο η ζυγαριά κλείνει προς το άνοιγμα των σχολείων, γιατί με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να άρουμε και κάποιες δυσκολίες που προκύπτουν στα παιδιά και στην οικογένεια όταν τα παιδιά δεν ακολουθούν το δρόμο της μάθησης και του σχολείου. Για τους παιδικούς σταθμούς θα υπάρξει και εκεί οδηγία αντίστοιχη. Σίγουρα θα πρέπει να ακολουθήσουν και αυτό, αλλά είναι σε μεταγενέστερο στάδιο. Η κυρία Σταθάκο από την εφημερίδα Real News και το Real FM. Πώς τεκμηριώνεται επιστημονικά η απόφαση να ανατραπεί σε τόσο μεγάλο βαθμό και τόσο σύντομα όλο το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την άρση των περιοριστικών μέτρων? Θεωρείτε ότι είναι επαρκές το χρονικό διάστημα για να αξιολογήσετε με ασφάλεια την πορεία του ΡΟΜ0, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της επιδημιολογικής κατάστασης του πληθυσμού όπως γίνεται σε άλλες χώρες? Θα ξεκινήσουν επιδημιολογικές μελέτες με τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους στο γενικό πληθυσμό που δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογηθεί σε ικανό χρόνο η πιθανότητα αναζωπήρωσης της επιδημίας? Θα υπάρξει πρόβλεψη να αποζημιώνεται η διαγνωστική εξέταση από το ΝΕΟΠΗ, καθώς το κόστος λειτουργεί αποτρεπτικά για πολίτες που έχουν συμπτώματα και ως εκ τούτου μεταβάλλει την εγκυρότητα της εκτίμησης για την εξάπλωση του ιού στην κοινότητα, ενώ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς του? Κοιτάξτε, επιδημιολογικά, όπως είπα και προηγουμένως, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Ο δείκτης ΡΟΜ0, ο στιγμιαίος δείκτης ΡΟΤΑΦ, δεν έχει μεταβληθεί σχεδόν καθόλου και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αριθμό ο οποίος είναι πολύ κατώτερος από αυτόν που φανταζόμασταν όλοι ότι θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε. Αυτό μας δίνει ακριβώς το περιθώριο και το δικαίωμα να μπορούμε να προχωρήσουμε με λίγο πιο γρήγορα βήματα. Είχαμε πει τότε ότι το μέγιστο διάστημα από το ένα βήμα στο άλλο θα ήταν περίπου 15 μέρες, αλλά το ελάχιστο θα μπορούσε να είναι και μια εβδομάδα. Επομένως, δεν βλέπω ότι υπάρχει επιτάχυνση. Απλώς μας επιτρέπει η κατάσταση, η επιδημιολογική μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με έναν από τους σχεδιασμούς που είχαμε, που είναι και ο πιο γρήγορος. Επιδημιολογικά, ξαναλέω πάλι, γίνονται μελέτες, γίνονται συνεχείς μετρήσεις. Έχουμε στοιχεία τα οποία συνεχώς επικαιροποιούνται και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, έχοντας κάνει ένα τόσο μεγάλο αριθμό τεστ στην Ελλάδα, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο για να έχουμε έτσι αξιόπιστα στοιχεία. Ούτως ή άλλως, για να είχαμε 100% αξιόπιστα στοιχεία θα έπρεπε να κάνουμε τεστ κάθε μέρα ή κάθε δύο μέρες σε όλο τον πληθυσμό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, και επομένως συνεχίζουμε με αυτή τη ρυθμό των τεστ που γίνονται σε επιλεγμένα group και αυτών που γίνονται σε τυχαία δείγματα. Τώρα, για το θέμα του τεστ, του κόστους και το πώς και ποιος το πληρώνει, αυτό δεν ξέρω. Να συμπληρώσω σε ό,τι αφορά το τεστ ότι το δημόσιο έχει μεγάλη παραγωγική δυνατότητα σε ό,τι αφορά το τεστ. Εφόσον κάποιος πληρεί τα κριτήρια για να κάνει τεστ, το κάνει χωρίς κόστος. Έχουν γίνει πάρα πολλές χιλιάδες τεστ και όπου χρειάζεται γίνεται. Η κυρία Μελά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Κύριε Χαρδαλιά και κύριε Χατζηγεωργίου, έχουν περάσει 3 εβδομάδες μετά το τέλος των SMS και τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στην ευρύτερη κοινότητα είναι μονοψήφια, σχεδόν μηδενικά. Εφόσον επιδημιολογικά πάμε καλά, υπάρχει η σκέψη να ανοίξουν τα ξενοδοχεία και τα γυμναστήρια νωρίτερα από τις ημερομηνίες που έχετε ανακοινώσει? Μπορούμε να πούμε ότι ο κίνδυνος αναζωπήρωσης της επιδημίας στην Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερος από τους τουρίστες που θα έρθουν από το εξωτερικό? Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχετε έως σήμερα, ποια είναι η εκτίμησή σας για τους καλοκαιρινούς μήνες? Έχει τελειώσει η πανδημία στην Ελλάδα με βάση τα μονοψήφια σχεδόν μηδενικά κρούσματα? Ε,
Θεωρώ ότι σίγουρα δεν έχει τελειώσει το θέμα του κορονοϊού. Όλες οι ενδείξεις είναι ότι ο κορονοϊός θα συνεχίζει να είναι μαζί μας για πολλούς μήνες ακόμα, για να μην μιλήσουμε για μεγαλύτερα διαστήματα. Σίγουρα ευνοεί την κατάσταση της μείωσης της μεταδοτικότητας η καλοκαιρία, ο ήλιος και η χαμηλή υγρασία. Τώρα για το πόσο σύντομα θα τρέξουμε για να ανοίξουν και οι άλλες δομές που είπατε, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα ξενοδοχεία από τα γυμναστήρια. Στα γυμναστήρια είναι ένας χώρος ο οποίος έχει υψηλό ρίσκο. Είναι πολλοί άνθρωποι μαζί. Οι αναπνοές είναι έντονες και η εκπομπή σωματιδίων της αναπνοής γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα θέλαμε να είναι από τους χώρους που θα ανοίξουν παρά μόνο προς το τέλος, όταν θα είμαστε έτσι πολύ σίγουροι. Όσον αφορά τώρα τα και επίσης είναι και το θέμα του εξαερισμού και το κλιματισμού μέσα στο χώρο του γυμναστηρίου. Τώρα όσον αφορά τα ξενοδοχεία, αυτό θα εκτιμηθεί νομίζω ξανά μέσα στις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Η κυρία Τζιβρά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κύριε Κοντοζαμάνη, την ώρα που προωθείτε το άνοιγμα του τουρισμού, η κυβέρνηση, εκτός των άλλων, δεν κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία και κέντρα υγείας στην περιφέρεια. Πολλά νοσοκομεία σε τουριστικές περιοχές δεν διαθέτουν βασικές ειδικότητες. Παραδείγματος χάρη στη Σάμμο δεν υπάρχει πνευμονολόγος, στην Κάλυμνο παιδίατρος. Στα περισσότερα νησιά, όπως σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, δεν λειτουργεί ούτε ένα κρεβάτι ΜΕΘ. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την προστασία των μόνιμων κατοίκων, των εργαζόμενων στον κλάδο και των τουριστών? Θα υπάρξει τακτική διεξαγωγή δωρεάν τεστ στους εργαζόμενους στον τουρισμό? Η διενέργεια περιορισμένων δειγματοληπτικών μόνο τεστ στους τουρίστες δεν υπονομεύει την προσπάθεια μη διασποράς του ιού που με θυσίες διασφάλισε ως τώρα ο λαός? Θα ήθελα να υπενθυμίσω καταρχήν ότι καταρχάς ότι όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού, τα μέτρα τα οποία πήραμε και το σχέδιο το οποίο υλοποιήσαμε και υλοποιούμε αφορά το σύνολο της επικράτειας. Δεν αφήσαμε κάποια περιοχή πίσω. Οι αποφάσεις μας αφορούσαν όλες τις δομές της Ελλάδος από άκρη σε άκρη και όλους τους συμπολίτες μας. Προμηθευτήκαμε υγειονομικό υλικό και μέσα ατομικής προστασίας για όλους, σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις δομές. Αναβαθμίσαμε τον εξοπλισμό μας σε όλη την Ελλάδα. Κάναμε προσλήψεις επιπλέον που είχαμε ανάγκη σε όλη την επικράτεια, τόσο στα νοσοκομεία όσο και στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πριν λίγες ημέρες είχε γίνει μια ανάλογη ερώτηση και είπαμε χαρακτηριστικά ότι στην Κρήτη έχουμε προσλάβει περισσότερα από 400 άτομα, στα νησιά του Αιγαίου περισσότερα από 200 άτομα, στο Ιόνιο 70 και πλέον άτομα, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες. Μην ξεχνάμε όμως ότι η τουριστική περίοδος δεν αφορά μόνο τα νησιά, αφορά και την υπηρετική Ελλάδα. Άρα έχουμε, όπως ξεκινήσαμε στην αρχή της πανδημίας, έτσι και συνεχίζουμε και έχουμε βεβαίως την προσοχή μας στα σημεία που θα υπάρξει προσέλευση τουριστών. Τώρα, κενά υπήρχαν και υπάρχουν. Για παράδειγμα, που αναφέρει η δημοσιογράφος για τις μονάδες εντατικής θεραπείας στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, και πριν την πανδημία δεν λειτουργούσαν εκεί οι μονάδες. Εφόσον χρειαστεί κάποιος συμπολίτης μας ή κάποιος να χρήζει μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχουν πρωτόκολλα. Γίνεται διακομιδή σε νοσοκομείο που διαθέτει ΜΕΘ. Άρα δεν αλλάζει κάτι. Ο σχεδιασμός μας υλοποιείται στο ακέραιο. Και θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι εφόσον χρειαστεί οι εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο να κάνουν τεστ, πάλι βάσει πρωτοκόλων θα κάνουν. Δεν είναι δυνατόν, όπως λένε και οι ειδικοί, σε όλο τον πληθυσμό, σε όλους τους κλάδους, να κάνουμε τεστ. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και εφόσον χρειάζεται κάποιος θα κάνει τεστ. Ο κύριος Σχοινάς Παπαδόπουλος από τον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα. Ακούμε πολλούς επαγγελματίες να διαμαρτύρονται ότι η χρήση της απλής μάσκας, πανινής ή ιατρικής, είναι πολύ κουραστική μετά από πολύ ωραία χρήση. Ειδικά τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες.
και τις αντικαθιστούν με ασπίδες προστασίας, τις λεγόμενες προσωπίδες. Είναι οι προσωπίδες ως μέτρο το ίδιο ή περισσότερο επαρκές από τις απλές μάσκες για όλους τους πολίτες, ειδικά από τη στιγμή που είναι πλενόμενες και χρησιμοποιούνται για πολύ καιρό? Επίσης, οι κοφοί και βαρύκοοι πολίτες είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν τη χιλιανάγνωση για να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τις οικογένειές τους? Είναι και εκεί οι προσωπίδες λύση? Να αρχίσω από το τελευταίο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα συνανθρώπων μας που έχουν προβλήματα ακοής σίγουρα θα βοηθούνταν εάν αυτός που τους μιλάει φοράει την προσωπίδα αντί για τη μάσκα. Είναι σαφές. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν καταστάσεις, ενδείξεις, όπου η μάσκα μπορεί να αντικατασταθεί από την προσωπίδα, αλλά δεν είναι πάντα και δεν είναι για παντού. Από την άλλη μεριά είναι όντως πραγματικότητα αυτό που αναφέρει ο κύριος δημοσιογράφος, ότι η χρήση της μάσκας είναι κουραστική. Και θυμάστε, όποιος παρακολουθούσε από την αρχή, το λέγαμε πάντα ότι επειδή εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό, με τη χρήση της μάσκας στο νοσοκομείο, ότι είναι πολύ κουραστικό να φοράς τη μάσκα συνεχώς για πολλές ώρες. Και συνιστούσαμε να γίνονται κατά διαστήματα διαλύματα και διακοπές με αφαίρεση της μάσκας με τον ειδικό τρόπο και με την δέουσα προσοχή. Νομίζω αυτό μπορούμε να απαντήσουμε, ότι πρέπει να προβλεφθούν κάποια διαλύματα ανάμεσα στην εργασία, στην οποία μπορεί κανείς να βγάλει για λίγο τη μάσκα του, να κάνει ένα μικρό διάλειμμα λίγων λεπτών και να επανέλθει. Βέβαια, ξαναλέω πάλι, λαμβάνοντας τα μέτρα της σωστής χρήσης της μάσκας, δεν πρέπει να την πιάνει από το μπροστινό μέρος. Πρέπει η μάσκα οπωσδήποτε να αλλάζει αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι είναι βρεγμένη από την αναπνοή και από τους υδρατμούς της αναπνοής, και να τηρείται αυτό το μέτρο. Ευχαριστώ. Η κυρία Καψία από το Health Daily. Κύριε Χατζηγεωργίου και κύριε Χαρδαλιά, τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ανακοινώθηκαν για τα ελληνικά ξενοδοχεία αφορούν μονάδες που έχουν πάνω από 50 κλίνες. Έτσι μένει εκτός πρωτοκόλων το 70% των ελληνικών ξενοδοχείων, που είναι 7.000 μονάδες, όπως και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια για τα καταλήμματα τύπου Airbnb. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια όμως είναι αυτά που κατά κανόνα επιλέγουν οι Έλληνες για τις διακοπές τους. Για αυτά δεν προβλέπεται κάτι? Θα λειτουργούν όπως θέλει ο κάθε επιχειρηματίας? Εάν υπάρξουν κρούσματα σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, πώς θα αντιμετωπιστούν και πώς θα απομονώνονται? Από 1η Ιουνίου, από όσο γνωρίζω, ανοίγουν τα ξενοδοχεία τα οποία λειτουργούν σε 12-μηνη βάση. Αυτά είναι ως επιτοπλίστων μεγαλύτερα ξενοδοχεία, τα οποία ξεπερνάνε τον αριθμό κλινών, των 50 που λέει εδώ. Σίγουρα για τις μικρότερες μονάδες και τα Airbnb και όλα αυτά δεν έχουμε πει κάτι, και η Επιτροπή δεν έχει βγάλει ακόμα οδηγίες. Οι οδηγίες που έχουν βγει αφορούν όλα τα θέματα της λειτουργίας των ξενοδοχείων, αφορούν την εστίαση, αφορούν τις συναθρήσεις, αφορούν τη χρησιμοποίηση των διαφόρων χώρων μέσα στο ξενοδοχείο, όπως είναι πισίνες κτλ. Επομένως, υπάρχουν οδηγίες. Οι οδηγίες αυτές θα προσαρμοστούν και για τις μικρότερες μονάδες εκτός από τα ξενοδοχεία, και το πότε θα γίνει αυτό, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό δεν μπορούμε να το καθορίσουμε από τώρα, θα το δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ναι, συμπληρωματικά, μέχρι τις 15 έκτου που ανοίγουν τα καταλήμματα, νομίζω η Επιτροπή θα έχει ολοκληρώσει το στάδιο των το στάδιο των οδηγιών. Άλλωστε, πάμε βήμα-βήμα. Ό,τι ανοίγει, προηγούνται τα πρωτόκολλα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και να έχουν και χρόνο όσοι εμπλέκονται με την λειτουργία των μονάδων που γίνεται η άρση των περιορισμών και ξεκινάει η λειτουργία τους, να μπορούν να προετοιμαστούν και να είναι έγκυρα έτοιμοι. Σας ευχαριστούμε πολύ.